Επειδή γενικεύτηκε η συζήτηση, θα αναφερθώ στα συνολικότερα ζητήματα. Μια και η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ, συντρόφισσα Διαμάντου Μανολάκου, αναφέρθηκε με πλήρη επάρκεια στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ακούσαμε και πάλι λόγια αγάπης για τους αγρότες, μέχρι και το στίχο του γνωστού τραγουδιού «Και με ο παππούλης μου ήταν, δεν είπα αγρότης, είπε κολίγος». Αλλά ποιος φταίει που οι βιοπαλαιστές αγρότες στη συντριπτική τους πλειοψηφία το μόνο που κάνουν να συσσωρεύουν χρέη, να μην μπορούν να καλλιεργήσουν τη γη, όταν την καλλιεργούν να μην έχουν ένα εισόδημα που να καλύπτει τις ανάγκες τους, που οδηγούνται στο να πουλάνε τη γη τους και να συγκεντρώνονται σε όλο και λιγότερα χέρια ή να αλλάζει χρήση γης. Ποιος φταίει που ερημώνει αλήθεια ή υπεθρός? Κοιτάξτε, υπάρχει ένας εύσχυμος τρόπος να συγκαλύψουμε τις ταξικές αντιθέσεις που υπάρχουν στην Ήπεθρο. Και ποιο είναι αυτός ο όρος? Να καλύπτουμε τα πάντα κάτω από τον όρο αγροτική οικονομία ή αγροτική παραγωγή, για να συγκαλύψουμε την τεράστια διαστρωμάτωση που υπάρχει στην αγροτική παραγωγή. Δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο μέρος, αριθμητικό, είναι οι βιοπαλαιστές αγρότες, με μικρό κλήρο στην πλειοψηφία τους. Και ένα μικρό, αλλά σημαντικό όσον αφορά τον προσανατολισμό της παραγωγικής δραστηριότητας, τους όρους της παραγωγικής δραστηριότητας, είναι οι μεγάλες καπιταλιστικού χαρακτήρα επιχειρήσεις στην Ήπεθρο. Και αυτά βεβαίως, τα δύο τμήματα, δεν έχουν κοινά συμφέροντα. Έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Ο θάνατος του βιοπαλαιστή αγρότη και η συγκέντρωση στη γη σε όλο και λιγότερα χέρια καπιταλιστικού χαρακτήρα επιχείρηση στην Ήπεθρο είναι ζωή για το μεγάλο κεφάλαιο. Αλλά για να δούμε για τους βιοπαλαιστές αγρότες που ενδιαφέρει το ΚΚΕ, γιατί δεν μπορούμε να τα τσουβαλιάζουμε όλα. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε? Πρώτον είναι το κόστος παραγωγής. Ποιος ευθύνεται που χρόνο με το χρόνο αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο το κόστος παραγωγής? Ποιος καθορίζει το κόστος παραγωγής? Δεν το καθορίζουν πρώτα απ' όλα οι επιχειρηματικοί όμιλοι, μονοπόλια και πολυεθνικές που τους προμηθεύουν από τα αγροτικά μηχανήματα, από τους σπόρους, τα λοιπάσματα, τα φυτοφάρμακα και πάει λέγοντας. Τι συμφέρον έχουν οι επιχειρηματικοί αυτοί όμιλοι? Να πουλάνε ακριβά, άρα να αυξάνουν το κόστος παραγωγής για τον αγρότη. Δεύτερον, το κόστος παραγωγής δεν καθορίζεται από ένα κατεξοχήν εχθρικό για το βιοπαλαιστή αγρότη κράτος. Παράδειγμα, ενέργεια. Υπάρχουν πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι, κτηνοτροφικές στάνες στην Ήπεθρο, Πελοπόννησο, οι οποίες δεν έχουν ρεύμα. Γιατί πρέπει ο ίδιος ο αγρότης να πληρώσει το δίκτυο που θα του πάει το ρεύμα στη στάνη? Πράγμα το οποίο είναι απαγορευτικό. Ενώ αντίθετα, το αστικό κράτος πέφτει να δημιουργήσει δίκτυα για τα φωτοβολταϊκά πάρκα και για τα ολικά πάρκα, για τα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας. Για τους κτηνοτρόφους όμως, κανένα πρόγραμμα να αξιοποιηθούν κονδύλια που τα πληρώνουν οι ίδιοι. Τα πληρώνουμε εμείς, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε κρατικά, για να πάει το ηλεκτρικό δίκτυο και να τους πάει ρεύμα. Δεύτερον, το νερό. Άκουσα με θράσος και από τον εκπρόσωπο, τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, αλλά και από βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από την Αργολίδα, για τον Ανάβαλο. Μα δεν τρέπονται. Ο Ανάβαλος είναι υπόθεση από τη δεκαετία του 70. Να γίνει εκεί το φράγμα για να μπορέσει να υδροδοτηθεί και ο κάμπος της Αργολίδας και το Άργος και το Ναύπλιο με πλούσιο νερό, ακόμη και η Αττική θα μπορούσε. Και όμως όλο αυτό το νερό τόσες δεκαετίες πάει στη θάλασσα. Και τώρα μαζί με τη θάλασσα αρχίζει να χαλάει και η ποιότητα του νερού του Ανάβαλου. Γιατί δεν έγινε αυτό το φράγμα ποτέ? Ποιος αυξάνει λοιπόν το κόστος παραγωγής που χρειάζεται να κάνουν γεωτρήσεις σε τεράστιο βάθος, όταν όλες οι κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, για το φράγμα του πύρου, το ΚΚΕ επέμενε ότι το φράγμα του πύρου δεν μπορεί να είναι μόνο φράγμα ίδρευσης, αλλά και άρδευσης. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να μην προβλεφθεί η άρδευση για το φράγμα του πύρου και ο κάμπος της Δυτικής Αχαΐας να έχει στεγνώσει από υπόγεια ρεύματα που τα εμπλούτιζαν τα ποτάμια, γιατί
τα συγκέντρωσαν τα νερά στο φράγμα. Με αποτέλεσμα οι γεωτρήσεις πόσα μέτρα να φτάνουν, κύριε Υπουργέ? 500 μέτρα γεώτρηση. Για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Ξέρετε τι κόστος σημαίνει αυτό τα 500 μέτρα γεώτρησης? Και για την κατασκευή και για τη λειτουργία της γεώτρησης. Με την εκτόξευση του ρεύματος και του πετρελαίου. Τρίτον, και Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ διατηρούν το απαράδεκτο προνόμιο για τους εφοπλιστές να έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο. Ενώ για τους αγρότες όχι. Να πληρώνουν φόρο και ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης και να τους επιστρέφουν ένα πολύ μικρό κομμάτι από το τεράστιο κόστος. Δε φταίτε για αυτή την κατάσταση. Τρίτο ζήτημα. Πώς θα επιβιώσει στην Ήπεθρο, πέρα από το ζήτημα αυτά, τα ζητήματα των επιστημονικής βοήθειας? Με ποιους γεωπόνους, με ποιους κτηνιάτρους βοηθάτε τους αγροτοκτηνοτρόφους για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν τη γη και να αυξήσουν την παραγωγή τους? Δεν υπάρχουν, καταφεύγουν στους ιδιώτες. Και πώς θα ζήσει μια νέα οικογένεια στην Ήπεθρο όταν έχει όλα αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπίσει και ταυτόχρονα δεν υπάρχουν σχολιά, δεν υπάρχουν κέντρα υγείας, δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές που να διασφαλίζει μια ποιότητα ζωής στην Ήπεθρο. Από υποδομές πρόσβασης μέχρι υποδομές προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της αξιοπρέπειας. Να λοιπόν, γιατί λέμε ότι το εχθρικό κράτος ευθύνεται για αυτή, γιατί έχει ως επιλογή του να στηρίξει τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Και από αυτή την άποψη γι' αυτό ακριβώς ξεφυτρώνουν μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι μέσα από αυτή την πολιτική, την κρατική, τη διαχρονική, καπιταλιστικού χαρακτήρα επιχείρηση όπως είναι στη Φράουλα, στην περιοχή της Αχαΐας και της Ηλίας, ή όπως είναι στη Δράμα τα μεγάλα αγροκτήματα, τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με εταιρείες ετοίμου φαγητού ή διατροφικές εταιρείες. Να λοιπόν, ποιο θέλετε να δώσετε, ποιο χαρακτήρα θέλετε να δώσετε? Δεύτερο ζήτημα, η ζωή του αγρότη δεν καθορίζεται από σε ποια τιμή πουλάει την παραγωγή του? Ένα είναι το κόστος και δεύτερο είναι η τιμή πώλησης της παραγωγής του. Ποιος καθορίζει την τιμή πώλησης της παραγωγής? Οι εταιρείες αγροτοδιατροφής. Και τι θέλουν την αγροτική παραγωγή? Ως πρώτη ύλη. Άρα λοιπόν συμπιέζουν την πρώτη ύλη που είναι η αγροτική παραγωγική δραστηριότητα, η αγροτική παραγωγή, για να έχουν κέρδη. Να λοιπόν που και το κέρδος και στην υπόθεση του κόστους, αλλά και στην υπόθεση της τιμής διάθεσης παίζει καθοριστικό ρόλο. Γι' αυτό ακριβώς αγοράζουν τζάμπα επί της ουσίας την αγροτική παραγωγή, για να μειώσουν το δικό τους κόστος και να αυξήσουν τα κέρδη τους. Και σε όλα αυτά βεβαίως, τι έχουμε να επιπλέον? Έχουμε και την κοινή αγροτική πολιτική που είναι σε βάρος της στοχομεσαίας αγροτιάς και επί της ουσίας αποδεικνύεται με την κοινή αγροτική πολιτική ως ο βασικός αντίπαλος των αναγκών των βιοπαλλιστών αγροτών. Έταρα λοιπόν κέρδος καπιταλιστικό, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εχθρικό κράτος αποτελούν το βασικό αντίπαλο, γιατί όλα μαζί αυτά είναι μια σύμφυση, των βιοπαλλιστών αγροτών, με αποτέλεσμα να συσσωρεύουν χρέη όλο και περισσότεροι αγρότες, να έχει μια αγροτική τράπεζα που υποθήκευσε την αγροτική γη για να τους δώσει δάνεια στο σύνολό της, και σήμερα αυτή έχει μεταβιβαστεί στην Τράπεζα Πειραιώς, να είναι πάνω από το 50% των βιοπαλλιστών αγροτών ανασφάλιστοι, δεν μπορούν να πληρώσουν αυτή την ετήσια εισφορά στον πρώην ΟΓΑ, στο ΕΦΚΑ, για να μπορέσουν να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ασφάλιση. Η αγροτική παραγωγή να είναι υποχρεωμένη να την ασφαλίσουν και ταυτόχρονα αργά να βάζει κόφτες στην αποζημίωση από τις καταστροφές που πάθανε. Δεν αποζημιώνεται 100%. Και αυτό είναι καθαρό την παραγωγή, ό,τι και αν λέτε, ό,τι και αν διαδίδετε. Για παράδειγμα, φτάνει μόνο το άρθρο 7 του κανονισμού ασφάλισης φυτικού κεφαλαίου του εργά. Τι λέει αυτό το άρθρο? Προσέξτε, ότι αφαιρείται από το ποσοστό της ζημιάς ένα 15% και η συνολική αξία που προκύπτει υπολογίζεται με συντελεστή 0,88. Δηλαδή άμα το βάλουμε το 15 και το 0,88, δηλαδή το 85% της ζημιάς που έπαθε με το 0,88, τι συντελεστή μας δίνει? 0,748.
Άρα λοιπόν στην καλύτερη περίπτωση 75% να αποζημιωθεί η ζημιά την οποία έπαθε. Και δεύτερον, όταν βάζετε ασφαλιστική αξία με βάση την οποία υπολόγιζεται η αποζημίωση, από πού και ως πού λοιπόν καθορίζεται αυθαίρετα ότι για παράδειγμα για ένα στρέμμα παραγωγής ροδάκινου 2,5 τόνοι. Όταν σε πολλές περιπτώσεις, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, η παραγωγή είναι μεγαλύτερα από 2,5 τόνους. Αυτοί δεν είναι κόφτες. Αυτοί δεν μειώνουν το σύνολο της αποζημίωσης. Άρα λοιπόν δεν έχουμε 100% αποζημίωση για το σύνολο των καταστροφών. Αντίθετα, οι επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στην Ήπεθρο όχι μόνο συγκεντρώνουν τη γη, όχι μόνο επιδοτούνται για να αναπτύξουν τις επενδύσεις τους και έχουν μια σειρά άλλα προνόμια. Δεύτερο ζήτημα, δεν είναι πρόβλημα η αλλαγή χρήσης γης? Εμείς λέμε ναι, είναι τεράστιο πρόβλημα η αλλαγή χρήσης γης, γιατί σε γη υψηλής παραγωγικότητας αναπτύσσονται οι ΑΠΕ, τα φωτοβολταϊκά, καταστρέφουν παραγωγική δραστηριότητα τα αιωλικά πάρκα ή και τουριστικές επενδύσεις, μεγάλες τουριστικές επενδύσεις. Να λοιπόν, πως ακόμη περισσότερο συγκεντρώνεται η αγροτική δραστηριότητα σε όλο και λιγότερα χέρια και μειώνεται η παραγωγή. Δεύτερο ζήτημα, το οποίο πρέπει να μπει στη συζήτηση. Αγροτική παραγωγή για ποιον? Όλα τα άλλα κόμματα, τι λέτε? Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, εξωστρέφεια και τουρισμός. Δηλαδή, η παραγωγή από ποιο κατευθύνεται, για τις εξαγωγές και για τους τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, και ο ελληνικός λαός με τι θα καλύψει διατροφικές του ανάγκες? Εμείς λέμε το πρώτο και βασικό είναι να καλυφθούν οι διατροφικές ανάγκες του λαού. Και ό,τι περισσεύει βεβαίως. Να πάει και στην εξαγωγή, να πάει και σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Αλλά αν δεν ταΐσω το λαό, πώς θα ζήσει? Άρα το κυρίαρχο είναι αυτό. Εμείς λέμε λοιπόν αγροτική παραγωγή για να καλυφθούν οι διατροφικές ανάγκες του λαού με ασφαλή και υψηλής ποιότητας αγροτική παραγωγή. Να λοιπόν δεύτερη τεράστια ειδοποιώς διαφορά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και το παράδειγμα που έφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος αλλά και ο εισηγητής, ο ειδικός αγορητής της ελληνικής λύσης περί Ολλανδίας είναι ακριβώς ένα παράδειγμα το οποίο επιταχύνει τις καπιταλιστικές επιχείρησεις. Γιατί στην Ολλανδία τι υπάρχουνε? Πολυεθνικές, οι οποίες έχουν υπό την ευθύνη τους και τον έλεγχο την αγροτική παραγωγή από την Εστρέλα και μια σειρά άλλες. Εδώ πέρα δεν έχουμε αυτή την κατάσταση, δεν έχουμε τους αγρότες, τους βιοπαλαιστές. Τι τους λέμε λοιπόν? Ή θα ακολουθήσετε τη βίαιη εκτόπιση για να αναπτυχθούν οι μεγάλες βιομηχανίες, οι καπιταλιστικές, ή διαφορετικά δεν θα μπορέσετε να επιβιώσετε. Και με το μία και με τον άλλο τρόπο χαμένοι δηλαδή. Να λοιπόν που οδηγούν αυτά τα στοιχεία και εμείς λέμε καθαρά. Επειδή ακριβώς υπάρχει ελληνική ιδιομορφία, που είναι κατατεμαχισμένος ο αγροτικός κλήρος, που είναι μικρός ο αγροτικός κλήρος, πώς θα λύθει αυτό το πρόβλημα του να μπορεί να υπάρξει μια σύγχρονη σε επιστημονική βάση ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής ή με τον καπιταλιστικό δρόμο της βίαιης του βίαιου ξεκληρίσματος της οχομεσαίας αγροτικής και της συγκέντρωσης της γης ή με το σοσιαλιστικό δρόμο? Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και ο σοσιαλιστικός δρόμος τι σημαίνει? Κοινωνικοποιώ τη γη και μάλιστα οι αγρότες, οι παραγωγοί οι οποίοι θα υπάρχουν εκεί πέρα θα έχουν την πλήρη προστασία του σοσιαλιστικού κράτους. Και τι σημαίνει αυτό? Θα έχουν πρώτα και πόλα από τον κλάδο τον κοινωνικοποιημένο της παραγωγής αγροτικών μηχανημάτων, εφοδίων, τράπεζα σπόρων τη δυνατότητα να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν σε επιστημονική βάση αξιοποιώντας τους γεωπόνους, τους κτηνιάτρους, να αναπτύσσουν σε επιστημονική βάση την παραγωγική δραστηριότητα, ούτως ώστε να παράγουν υψηλής ποιότητας και υψηλής αξίας αγροτικά προϊόντα. Έτσι λοιπόν, οι σημερινοί αγώνες των αγροτών, των βιοπαλαιστών, απέναντι και στη σημερινή κυβέρνηση όπως και στις προηγούμενες, έχουν ένα κεντρικό στόχο.
ποιος είναι αυτός, να μπορούν ακριβώς οι αγρότες μέσα από την σοδιά που πουλάνε να καλύπτουν και το κόστος παραγωγής και να έχουν διασφαλισμένες τιμές πώλησης των προϊόντων. Που σημαίνει τι διασφαλισμένη τιμή, κάλυψη κόστους παραγωγής, ταυτόχρονα εισόδημα για να μπορούν να ξανακαλλιεργήσουν τη γη τους, αλλά και για να μπορούν να ικανοποιήσουν τις βασικές ανάγκες τις δικές τους, αλλά και των οικογενειών τους. Και έρχομαι, κύριε Πρόεδρε, θα αξιοποιήσω και τη δευτερολογία μου, σε ένα ζήτημα που συζητιέται. Για τους απόφοιτους των γεωπονικών σχολών. Μα καλά, δεν έχετε ίχνος αξιοπρέπειας, πολιτικής εννοώ. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ δεν εφαρμόζεται κατά γράμμα στα ζητήματα της ανώτατης εκπαίδευσης στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με επίκεντρο τη συνθήκη της Μπολόνιας. Τι λέει η συνθήκη της Μπολόνιας? Κατηγοριοποίηση των πτυχίων της ανώτατης εκπαίδευσης, πτυχία χωρίς δικαιώματα και αποσύνδεση των επαγγελματικών δικαιωμάτων από τα πτυχία. Αυτή την πολιτική δεν εφαρμόζεται στις κυβερνήσεις. Και τώρα έρχεστε υποκριτικά και λέτε ότι θέλετε να δώσετε επαγγελματικά δικαιώματα σε ποιους? Στους αποφύτους των νέων γεωπονικών σχολών. Σας έπιασε ο πόνος, αλήθεια? Όταν έχετε τσακίσει τους επιστήμονες, τους νέους επιστήμονες κυριολεκτικά με τις πολιτικές σας. Με πτυχία που δεν έχουν αντίκρισμα. Με πτυχία που είναι αποσυνδεδεμένα από τα επαγγελματικά δικαιώματα. Έχει αλήθεια ο πολιτικός μηχανικός επαγγελματικά δικαιώματα με το πτυχίο του? Όχι. Για να εγγραφεί στο ΤΕΚ χρειάζεται ειδική διαδικασία. Έχει ο οικονομολόγος επαγγελματικά δικαιώματα μόνο με το πτυχίο του? Όχι. Θέλει ειδική διαδικασία για να εγγραφεί. Να γίνει λογιστής. Να περάσει από εξετάσεις. Τι λέμε λοιπόν τώρα? Άρα λοιπόν τα πτυχία είναι αποσυνδεδεμένα από τα επαγγελματικά δικαιώματα. Και δεύτερον, για τι είδους επαγγελματικά δικαιώματα μιλάμε? Σε μια αγορά εργασίας, η οποία τι θεωρεί? Θεωρεί η αγορά εργασίας κόστος την εργατική δύναμη. Γι' αυτό θέλει να τη συμπιέσει και να μην έχει δικαιώματα επαγγελματικά. Για να μπορεί ακριβώς να δουλεύει με μπλοκάκια, για να μπορεί να δουλεύει σε συνθήκες εντατικοποίησης και με μισθούς πείνας, να είναι αναλώσιμη. Λοιπόν, οι πτυχιούχοι πολιτικοί μηχανικοί που δουλεύουν με μπλοκάκια, αυτοί έχουν επαγγελματικά δικαιώματα? Και τα έχουν κάνει, τα έχουν κορνιζάρει για να δουλεύουν με μπλοκάκια και να τους πετάει η επιχείρηση όποτε θέλει στο δρόμο, γιατί δεν τις καλύπτει πλέον τις ανάγκες? Αυτή την αγορά εργασίας δεν διαμορφώσατε ως κυβερνήσεις όλοι σας? Αυτά τα πτυχία χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα διαμορφώσατε όλοι σας? Αυτή η τύπης ανωτατοποίηση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τι ήτανε? Πετάξατε στα σκυλιά επί της ουσίας τα νέα παιδιά να τα κατασπαράξουνε. Τέτοια ανωτατοποίηση κάνατε. Γιατί? Γιατί πτυχία πολλαπλών ταχύτητων, και ήρθε μετά η Κεραμαίος και διεύρυνε την κατηγοριοποίηση των πτυχίων. Στην ίδια λογική. Εμείς λοιπόν τι λέμε στα νέα παιδιά και στους φοιτητές αυτών των γεωπονικών σχολών? Ότι πρώτον πρέπει να υπάρξει ουσιαστική αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης. Δεύτερον, προγράμματα σπουδών που να αντιστοιχούν στο επιστημονικό αντικείμενο και όχι σκόρπιες διδακτικές μονάδες δεξιά και αριστερά. Και τρίτον, ότι το πτυχίο πρέπει να αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση για να μπορέσουν να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτή είναι η συνολική πρόταση του ΚΚΕ. Συμπερασματικά λοιπόν, και στα ζητήματα της αγροτικής παραγωγής και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι βιοπαλαιστές αγρότες και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι φοιτητές που αναφερθήκαμε, ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος? Το κέρδος και η ικανοποίηση των αναγκών και το συμφερόν των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτός είναι ο πραγματικός αντίπαλος που έχουν να αντιμετωπίσουν. Αυτό είναι το πραγματικό αντίπαλο που στηρίζετε όλοι σας. Όλα τα άλλα κόμματα έχουν αντίπαλο στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που την έχετε υπηρετήσει με συνέπεια και πιστότητα όλοι σας. Και βεβαίως ένα κράτος το οποίο δεν έχει παθογένειες, έχει και τέτοιες, αλλά δεν είναι αυτό το βασικό του. Είναι εχθρικό γιατί είναι αστικό κράτος. Και γιατί αυτό το αστικό κράτος ικανοποιεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και όχι τα συμφέροντα του λαού. Και έτσι λοιπόν όσοι κινούμαστε στις ράγες του συστήματος, το οποίο το υπηρετείτε και το εξοραίζετε, τόσο τα δικαιώματα
οι ανάγκες, ακόμη και η ζωή των εργαζόμενων, των επαγγελματιών, των βιοπαλαιστών αγροτών της νέας γενιάς θα θυσιάζονται στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους. Άρα λοιπόν μονόδρομος αποτελεί η σύγκρουση με τον πραγματικό αντίπαλο, αλλά και με τα κόμματα που υπηρετούν αυτόν τον πραγματικό αντίπαλο ή καλλιεργούν αυταπάτες για το σύστημα. Για να μπορεί να είναι την επόμενη μέρα ισχυρός ο λαός στον δρόμο της ανατροπής με ισχυρό κουκουέ. Γι' αυτό είναι και κατά τη γνώμη μας ελπιδοφόρο το κίνημα αυτό που λέει, που έχει βάλει ως προμετωπίδα ότι δεν θα ξεχαστεί το έγκλημα στα Τέμπη, με σύνθημα ή τα κέρδη τους ή η ζωή μας. Και από αυτή την άποψη λοιπόν αυτό το σύνθημα οδηγεί στη βάθεμα της ριζοσπαστικοποίησης της νέας γενιάς αλλά και ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων, τη μετατρέπει σε στάση ζωής ενάντια στο κοινωνικό, οικονομικό αλλά και πολιτικό σύστημα το οποίο τους τσακίζει και στη συμπόρευση με το ΚΚΕ, το μοναδικό κόμμα που βρίσκεται για πάνω από ένα αιώνα απέναντι σε αυτό το σάπιο διεφθαρμένο σύστημα το καπιταλιστικό.